984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων της COVID-19. 6 είναι οι θάνατοι λόγω επιπλοκών του κορονοϊού στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. 4 εξ αυτών στα νοσοκομεία του Ηρακλείου και 2 στα Χανιά. Στις 206 σήμερα και οι νοσηλίες. 176 στις κλινικές COVID και οι 30 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 26 ασθενείς διασωληνωμένοι. Αυξημένο το ποσοστό θετικότητας στο νησί, όπως είπε η Ιβάνα Παπαευαγγέλου, καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Απεσιόδοξος για την πορεία της πανδημίας, εμφανίστηκε ο γιατρός ερευνητής της ΣΥΠΑ, Γιώργος Παυλάκης, χαρακτηρίζοντας τη χαλάρωση των μέτρων που ανακοινώθηκε την Τετάρτη ως παράδοση ανεφορών. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος της η πανδημία, καθώς θα υπάρξουν και άλλες παραλλαγές του ιού, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Σούμια Σουαμινάθαν. Έχουμε δει τον ιό να εξελίσσεται, να μεταλλάσσεται. Άρα γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες παραλλαγές, περισσότερες ανησυχητικές παραλλαγές, άρα δεν είμαστε στο τέλος της πανδημίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νότια Αφρική, όπου επισκέπτεται μονάδες παραγωγής εμβολίων μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Φθηνότερα στο Ηράκλειο, τα μοριακά τεστ για εκπαιδευτικούς μαθητές και ευπαθείς ομάδες μετά τη συμφωνία του Δήμου με διαγνωστικά κέντρα και μειωμένες τιμές σε PCR τεστ, όπως έγινε γνωστό. Τραγέλαφος η αρρωγή για τους σεισμόπληκτους. Μπαρδαμένες υπηρεσίες και αρμοδιότητες της πολιτείας βρίσκονται απέναντι σε πληγέντες, πολλοί εκ των οποίων πιθανότατα να κληθούν να επιστρέψουν πίσω χρήματα από αυτά που έχουν πάρει. Η αρρωγή με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν παίρνει πίσω χρήματα, γιατί τα χρήματα που δίνει είναι αποζημιώσεις σε έκτακτες φυσικές καταστροφές, διευκρινίζει σύμβουλος Ακινήτων. Θύλα η αντιδράση στο Αρκαλοχώρι μετά τα όσα αποκαλυπτικά διευκρίνησε μέσω του 984 ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Δημήτρης Χριστοφοράκης και την τηλεδιάσκεψη με τα στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου χθες το απόγευμα. Στη μετάφραση του email από την ΑΔΕ, οι φοροτεχνικοί ενημερώθηκαν πως σε πολλές περιπτώσεις δόθηκαν χρήματα μέσω της πρώτης αρρωγής που δεν έπρεπε να δοθούν ακόμα στο σύνολο των πληγέντων, όπως πράσινα σπίτια και οικοσυσκευές ή στεγαστική συνδρομή χωρίς την κατάθεση φακέλου. Συνιδιοκτήτες κτηρίων, επιχειρήσεις και αγρότες που κατέθεσαν τα χαρτιά τους στην περιφέρεια. Επιστροφή χρημάτων είναι αιτία πολέμου, λένε κάτοικοι της περιοχής. Η αρρωγή με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν παίρνει πίσω χρήματα, γιατί τα χρήματα που δίνει είναι αποζημιώσεις, έκτακτες φυσικές καταστροφές, διευκρινίζει ο Παναγιώτης Πεντζουρίδης, σύμβουλος Ακινήτων, με παρέμβασή του στον 984. Μόλις χθες η διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μηνωαπεδιάδος Ελπίδα έστειλαν επιστολές προς τον αρμόδιο υφυπουργό για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές Χρήστο Τριαντόπουλο, αλλά και στον διοικητή της ΑΔΕ, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων της πρώτης αρρωγής των πληγέντων από το μεγάλο σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου σε όλους τους σεισμόπληκτους δικαιούχους που είχαν τηθεί στην ιστοσελίδα αρρωγή.gov.gr επί του θέματος. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν με τη διαδικασία αποζημίωσης των σεισμόπληκτων από την πλατφόρμα Αρρωγή, αλλά και τους ελέγχους των κτηρίων από τα αρμόδια κλιμάκια, προχώρησαν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας σχετική ερώτηση. 5 μήνες μετά το φωνικό σεισμό, οι σεισμόπληκτοι κινούνται στο άγνωστο με βάρκα την Ελπίδα, σημειώνει ο Σοκράτης Βαρδάκης. Αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα στη Βόνη στις 5 το απόγευμα στο παλιό Δημοτικό Σχολείο. Ομιλητές η Μαρία Γρηγορίου και ο Λευτέρης Χαραλαμπίδης, πολιτική μηχανική. Στο πλαίσιο της ατζέντας, αυτοψίες, αρρωγής, σύσταση φακέλου, αποζημιώσεις και επιχειρήσεις. Την πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας καταγγέλει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Εργατικό κέντρο, ζητώ συγγνώμη, Ερεθύμνο. Η κυβέρνηση, βασιζόμενη σε ένα πόρισμα της Διευθυντικής Επιτροπής, το οποίο μάλιστα δεν στηρίζεται σε επιστημονικά και πραγματικά δεδομένα, καθώς η Επιτροπή γνωμοδότησε μέσα από μια καθαρά διεκπεραιωτική διαδικασία, οδηγεί χιλιάδες από τους σημερινούς δικαιούχους του επιδόματος να υποστούν μεγάλες μειώσεις ή ακόμα και να το χάσουν, σημειώνει. Αναφέρεται στον τομέα της σχολικής καθαριότητας, ένα κλάδο που από την αρχή της πανδημίας στήριξε την προσπάθεια να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας
και να παραμένουν τα σχολεία ασφαλή για τα παιδιά και προσθέτει πως η περικοπή του επιδόματος θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια τους εργαζόμενους σε εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς, μέσα μάλιστα σε μία περίοδο μεγάλης ακρίβειας και αυξήσεων σε όλα σχεδόν τα βασικά αγαθά. Παραμένουν στα μεγάλα χωράφια, στα Χανιά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της δύναμης των μπλόκων. Σήμερα το απόγευμα και την Κυριακή απόψε στις 6 και την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συμβολικός αποκλεισμός της Εθνικής Οδού. Στον κόβο των πεζών αύριο οι αγρότες από Αστερούσια, Τιμπάκη και Ηράκλειο. Σε παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χαρτί στην Κρήτη, προσανατολίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Κώστας Κρέκας κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που είχε με τον βουλευτή Εθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ειδική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα επεκτείνει τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών κατά 45 ημέρες, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του κ. Κεφαλογιάννη, έτσι ώστε να καταστεί εφικτό από την πλευρά των δασικών χαρτών του νησιού να ανταποκριθούν στο ετούμενο έργο αυτεπάγγελτες διορθώσεις και διορθώσεις πρόδειλων ασφαλμάτων στον ήδη αναρτημένο δασικό χάρτη. Σύμφωνα με τον κ. Κεφαλογιάννη, η εξέλιξη αυτή είναι απολύτως επιτακτική, καθώς όπως έχουν επισημάνει προς το Υπουργείο, τόσο η Διευθύντρια της Δασικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, όσο και η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την διεκπαιρέωση των σχετικών διαδικασιών. Σάρωσαν την Ιερά Πέτρα οι θυελώδεις βοριάδες που έφτασαν και τα 12 μποφόρου, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Καταστράφηκαν θερμοκήπια. Γύρω στα 20 στρέμματα θερμοκηπίων είτε καταστράφηκαν ολοσχερός είτε έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές στις πάγιες εγκαταστάσεις τους, αλλά και στην παραγωγή τους, όπως λένε οι παραγωγοί. Εξφενδονίστηκαν θερμοσύφωνες από ταράτσες, ξεριζώθηκαν δέντρα, ενώ από την μανία του ανέμου βαγόνι δελίκας βάρους 7 τόνων αναποδογύρισε. Στις 18 Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνει η πρώτη συνεδρίαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την κάλυψη της κενής θέσης στη Μητρόπολη Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου. Στη διάρκεια της συνεδρίασης θα οριστεί το τριπρόσωπο αλλά και ο τοποτηρητής που θα αναλάβει να φέρει τη διαδικασία σε πέρας, ενώ η εκλογή του νέου Μητροπολίτη θα γίνει επίσης την ίδια ημέρα. Κανονικά θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου το ΚΕΠ στο Δημοτικό Κτίριο επί της Οδού Ανδρόγειο, όπως έγινε γνωστό από το Δήμο. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε τρία αδέλφια χθες ηλικίας 39, 37 και 36 ετών, καθώς και σε έναν 36χρονο φίλο και συγχωριανό τους, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στα Ζωνιανά. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάναβης, δύο πιστόλια, γεμιστήρες, φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των 9.670 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και δύο αυτοκίνητα σύμφωνα με την αστυνομία. Συνελήφθη στη Χερσόνησο ο αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Ο άνδρας φέρεται να αφαίρεσε το πορτοφόλι άλλου αλλοδαπού, το οποίο περιείχε 1.245 ευρώ και κάρτες τραπεζών. Προφασιζόμενος ασθένεια, ένας άνδρας στο Ρέθυμνο κατάφερε να αποσπάσει από επιχειρηματία της περιοχής 130 ευρώ. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Επίθεση πραγματοποίησαν αγνωστοί το βράδυ της 5ης στα γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας, αφού έσπασαν την τζαμαρία και στη συνέχεια πέταξαν μπογιές και στο εσωτερικό του κτηρίου. Διακόπηκε για τις 25 Φεβρουαρίου η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος κατηγορείται για 4 βιασμούς. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στο προάβλιο του Δημοτικού Καταστήματος Πύργου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Διοργανώνεται από τον Αιματοκρήτη μαζί με τις τοπικές κοινότητες, τους πολιτιστικούς συλλόγους Αστερουσίων και τη στήριξη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σήμερα Παρασκευή, 11 του μήνα, καταβάλλεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 43.940 νέοι εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά τον Ιανουάριο. Το σχετικό κονδυλί ανέρχεται σε 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αφορμή τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για παροχή επιδοτήσεων σε ρεύμα και φυσικό αέριο, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνών και Εμπορών Ελλάδας, σε σχετική ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας υπολείπονται σημαντικά του αυξημένου ενεργειακού κόστους που καλούνται να πληρώσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, τις 5 το απόγευμα, έως και την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, ότι δεν θα είναι διαθέσιμες υπηρεσίες του gov.gr που σχετίζονται με υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TaxisNet. Υπηρεσίες όπως πόθεν έσχες, ενία πηγή πληρωμής, παράβολο και web service από το κέντρο διαλειτουργικότητας, σε φορείς της δημόσιας διοίκησης, όπως και υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΔΕ και Υπουργείο Οικονομικών. Συνάντηση με τον ειδικό επισταλμένο του Προέδρου Τζο Μπάιντεν για το κλίμα και πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κέρι είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου Ένας Ωκεανός που διοργανώνεται σήμερα στη Βρέστη της Γαλλίας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μάριο Πελεκάνο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον κύριο Κέρι για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, για τα ουσιώδη μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχει προτείνει η ελληνοκυπριακή πλευρά και για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας. Νέες ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να φτάνουν στα ουκρανικά σύνορα και μια εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να αρχίσει ανά πάσα στιγμή, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Είπε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να μειώνει το προσωπικό της πρεσβείας της στην Ουκρανία και επανέλαβε την έκκληση του State Department προς τους Αμερικανούς πολίτες να βρίσκονται στην Ουκρανία, που βρίσκονται στην Ουκρανία, να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα. Το Παλαιστινιακό Κεντρικό Συμβούλιο αποφάσισε να σταματήσει το συντονισμό ασφάλειας στις διάφορες μορφές του και να αναστείλει την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ μέχρι να αναγνωρίσει το κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σημαντική απειλή για την οικονομία του Καναδά χαρακτήρισε χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας, Τζάστιν Τριντό, την αυτοκινητοπομπή για την ελευθερία, τους εποχόμενους αρνητές των εμβολίων, οι οποίοι με τα φορτηγά τους προκάλεσαν χάος στη χώρα της Βόρειας Αμερικής. Είπε επίσης ότι αυτές οι ενέργειες πρέπει να λήξουν αμέσως, χωρίς να εξηγήσει πώς θα συμβεί αυτό. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Στην κορύφωσή της είναι η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον κυριακάτικο αγώνα με το Βόλο στις 3 στο Γιατί Γκουλέ. Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το εξαναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Οι Ερυθρόλευκοι με τρίποντο του Σλούκα νίκησαν 87-85 στην παράταση την ΕΦΕΣ. Από το Ηράκλειο το Σαββατοκυριακό 12-13 Φεβρουαρίου θα γίνει η κίνηση του πρώτου παγκρίτιου τουρνουά τένις 2022 για αγόρια-κορίτσια ηλικίας 12, 14 και 16 ετών. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ έως τους 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.